να μιλήσω εγώ. Γιατί συμφωνήκα, τι είπατε, ώρα σου έχουμε να συζητήσουμε. Εκαθίστε κάτω, μη συμφωνήσετε. Εκαθίστε κάτω. Δεν πειράζει, μιλάμε όλους. Ό,τι παίρνει. Κύριε Θεοδωρίδη, σε εσάς θα πέσει το βάρος. Που δεσμεύεστε, αστηρίστε το νοσοκομείο. Ναι, αλλά εδώ... Λίγο ησυχία, λίγο να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε. Τη δέσμευσή του θέλουμε. Προεκλογική περίοδο στην παιδιά, τη δέσμευσή του θέλουμε. Προεκλογική περίοδο είναι το βράδυ που θα μιλήσω. Το νοσοκομείο για μένα δεν είναι προεκλογική. Εγώ ήρθα εδώ συνειδητά να σας ακούσω, γιατί πράγματι προέκυψε από το πρόβλημα. Δεν υπακούει σε καμία σκοπιμότητα, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και θέλω να το πιστεύσετε, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα με δείτε πρώτη φορά. Λοιπόν, ως εκ τούτου θέλω ανάμεσά μας να υπάρχει μια καλή πίστη. Και κριτική δέχομαι και λάθη μπορώ να κάνω. Αλλά θέλω ανάμεσά μας να υπάρχει μια σχέση αξιοπιστίας. Ειλικρινά σας πω. Πρώτο θέμα. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές. Ήταν 14 άτομα, οι 7 δεν θα υπογραφούν μέχρι που να βρούμε λύση για το ζήτημα. Και οι υπόλοιποι θα ανασταλεί μέχρι που να δούμε πώς θα λυθεί το ζήτημα. Ωραία. Πρώτο. Μήπως όμως ο υπηρεσιακός. Δεύτερο. Θα πρέπει να το ψάξετε και να συνεργείτε και με την υπηρεσία του Υπουργείου, σας παρακαλώ και ειδικά, εδώ ο διευθυντής του προσωπικού, να δούμε αν έχουμε κενές θέσεις. Πραγματικά αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, πρέπει να ζητήσετε με το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύψουμε τουλάχιστον αυτές τις 15 θέσεις, για να μπορούμε να διευκολύνουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ παραμένω στην άποψη την ανθρώπινη. Όσο κι αν διαφωνείτε, γιατί δεν είστε στη θέση ενός ανθρώπου που η οικογένειά του είναι στις σέρες, θα το σκεφτούμε γι' αυτό. Μην είμαστε τόσο σκληροί. Λοιπόν, τρίτον, δεσμεύομαι δημόσια εδώ ότι θα δοθεί παράταση για τους επικουρικούς γιατρούς. Και προσωπικό. Τώρα, κάνουμε όποια προσπάθεια μπορούμε και την κάναμε και καλύψαμε εφημερίες παρελθόντων ετών. Ό,τι δυσκολίες έχει το νοσοκομείο, εφόσον θα ξαναπάω στο Υπουργείο, αν δεν πάω αλλάζει το πράγμα. Αν πάω όμως, εγώ έχω και εγώ τις δικές μου προσωπικές αγωνίες σε ό,τι αφορά τις παραμεθόριες περιοχές. Λοιπόν, όποτε θα με πάρετε τηλέφωνο και θα ζητήσετε την οποιαδήποτε βοήθεια, αυτή θα είναι δεδομένη. Και με τις κατανομές που σας λέω που κάναμε, αν χρειαστεί για επικουρικό προσωπικό και άλλα χρήματα και διοικητά, θα μας ενημερώσετε ό,τι χρειαστεί να το καλύψω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Επίσης, ξέρετε πολύ καλά με το θέμα των σχολών ποια είναι η στάση μας και η απόφασή μας. Γιατί θεωρούμε και ότι οι σχολές παράγουν αξιόπιστα στα στελέχη του νοσηλευτικού τομέα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που κάναμε. Έχω και εγώ τώρα μια πολύ καλύτερη εικόνα των γραμμάτων του νοσοκομείου. Εγώ δεν θα σας μιλήσω ακόμα για το θέμα κατασκευής καινούργιου νοσοκομείου, διότι αν το πω, πρέπει να ξέρω τι θα πω. Όταν θα δω την άλλη φορά, μπορεί να είμαι έτοιμος για να σας πω. Τώρα είναι εκλογές και θα λέγατε ότι κύριε Κουρουφλή, ήρθες εδώ να μας λες παραμύθια της χαλιμάς. Σε λίγο δεν θα έχετε εικόνα. Μία πρόταση θέλω να κάνω για το χθες.